Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο. Κύριε Λάμπρη, σας ευχαριστώ για την παρουσία. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα σε όσους μας ακούνε. Έχουμε λοιπόν γενέθλια. Και τι γενέθλια, έχουμε τα δέκατα. Τα δέκατα γενέθλια, τα 10 χρόνια. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που έχουμε φτάσει και γιορτάζουμε τα 10 χρόνια Lake Party. Είναι μεγάλη τιμή αυτό που μας κάνει ο κόσμος, που έχουμε φτιάξει ένα απλό πάρτι που έχει γίνει σε ένα θεσμό για την πόλη μας. Φέτος για τον κόσμο, για τα 10 χρόνια Lake Party, έχουμε ετοιμάσει κάποια γιγαντιαία πράγματα για να γιορτάσουμε όλοι μαζί αυτά τα 10 χρόνια. Και τι καλύτερο να απολαύσει ένα μουσικό φεστιβάλ δίπλα στη λίμνη Τριχονίδα, στη μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας. Τώρα, να πούμε μονολεκτικά ποιοι θα έρθουν, ποιοι καλλιτέχνες, και στη συνέχεια θα έρθουμε να τα δούμε πιο αναλυτικά, μιας και θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να φύγει από την ατζέντα της σημερινής μας εκπομπής το θέμα της εστίασης, κύριε Λάμπρη, για την κατάσταση της εστίασης που κατά καιρούς έχετε κάνει και εσείς και από την εκπομπή μας πολλές παρεμβάσεις. Να δούμε λίγο το πρόγραμμα σε αδρές γραμμές και θα το δούμε στη συνέχεια. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πρώτη μέρα στις 25 Αυγούστου θα έχουμε μαζί μας το Γιάννη Χαρούλη και τους μουσικούς του. Ο Γιάννης Χαρούλης είναι ένας καλλιτέχνης που θεωρώ όλοι έχουμε ταυτιστεί μαζί του με κάποια τραγούδια και όλοι θέλουμε να τον ακούσουμε και από κοντά. Ο Γιάννης Χαρούλης, όποιος τον έχει δει σε live συναυλία, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλύτερος από τον ακούς στο σπίτι σου ή στο αυτοκίνητό σου ή οπουδήποτε θέλει ο καθένας να τον ακούει. Η ενέργεια που έχει είναι κάτι αδιανόητο, ο παλμός και η ένταση που μεταφέρει προς όλο το κοινό από κάτω. Οπότε λίμνη Τριχονίδα, Lake Party, Γιάννης Χαρούλης στις 25 Αυγούστου. Και συνεχίζουμε στις 26 Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή, στη λίμνη Τριχονίδα και στο κτήμα Πιθάρι, με το Γιώργο Μαζονάκη, με μια 30-μελή ομάδα μουσικών, για να σας παρουσιάσει ένα υπερθέαμα με φώτα, με ήχο, με LED wall, και φυσικά το Γιώργο Μαζονάκη, ένα από τους μεγαλύτερους performers που έχουμε στην Ελλάδα, κατά τη γνώμη μου φυσικά. Είναι μεγάλη τιμή για μας που ο Γιώργος Μαζονάκης αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας, διότι οι συναυλίες που θα κάνει φέτος στην Ελλάδα θα είναι 4 στο σύνολο και θα κλείσει με την τελευταία συναυλία στη λίμνη Τριχονίδα, στο Lake Party, που αυτό θεωρώ δίνει έξτρα δυναμική στο Lake Party και έξτρα δυναμική και στην πόλη μας, διότι θα έρθει και κοινό και κόσμος και από τριγύρω περιοχές, και θεωρώ ότι αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ και στην τοπική οικονομία. Μαζί με τον Γιώργο Μαζονάκη θα είναι και η Αναστασία, μια πρωτοεμφανιζόμενη καλλιτέχνης που πήρε και κάποια βραβεία στα MAD, με το hit που έκανε φέτος Αμαρτίες. Οπότε Γιώργος Μαζονάκης, Αναστασία και πάρα πολλοί άλλοι καλλιτέχνες θα πλαισιώνουν εκείνη τη μέρα στο Lake Party Τριχονίδα. Η προπόληση ξεκίνησε, ο κόσμος να προμηθευτεί άμεσα τα εισιτήριά. Ωραία, θα το δούμε συνέχεια πιο αναλυτικά αυτό, θα δούμε και τιμές και βεβαίως θα δούμε και τις προσφορές οι οποίες έχουν γίνει και θα γίνουν από εσάς, γιατί κακά τα ψέματα ζούμε και σε μια περίοδο η οποία είναι ιδιαίτερα επιβεβαιωμένη για το μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και βεβαίως σε ό,τι αφορά την περιοχή μας, από αυτά τα οποία ζούμε στο χώρο της οικονομίας. Θα τα δούμε όμως αυτά στην συνέχεια, αλλά και τώρα. Μιας και είστε ένας από τους ανθρώπους με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στο χώρο της εστίασης, και θέλω να κάνουμε και μια μικρή αναδρομή στα χρόνια της πανδημίας, αλλά κυρίως να δούμε τώρα που υποτίθεται, πώς είναι η κατάσταση τώρα που υποτίθεται ότι τα πάντα είναι ανοιχτά, κύριε Λάμπρη. Κοιτάξτε, όλο αυτό που βιώνουμε είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Ο COVID έχει αφήσει πάρα πολλά υπόλοιπα και πάρα πολλές διαφορές στην καθημερινότητά μας. Και εκτός από αυτό, αυτή τη στιγμή ζούμε μια επιστημιστική κρίση και τα πάντα έχουν ακριβήνει, όπως είναι το ρεύμα, όπως είναι το καύσιμο και όπως είναι οι βασικές μας πρώτες ανάγκες που ο καθένας παίρνει στο σούπερ μάρκετ. Όλο αυτό καταλαβαίνετε ότι λίγο αποδυναμώνει τον κάθε πολίτη
και δεν έχει και τη δυνατότητα να διαχειριστεί τα χρήματά του όπως ακριβώς είχε συνηθίσει και όπως είχε μάθει. Οπότε πάμε σε μια νέα πραγματικότητα και πιστεύω ότι ο κόσμος προσπαθεί να το διαχειριστεί όλο αυτό το κομμάτι και σιγά σιγά να το βάλει στην καθημερινότητά του και να προσαρμόσει όλες τις αυξήσεις που έχουν γίνει για να μπορέσει να δει πώς θα το διαχειριστεί από εδώ και πέρα. Mm-hmm. Τώρα εσείς βιώνετε καθημερινά και, και το αποτύπωμά της πανδημίας, αλλά βεβαίως και αυτά τα οποία, όπως είπαμε και πριν, ζούμε τώρα. Μπορούμε, αν είμαστε πρόχειροι και αν δεν αυθαιρετήσουμε, να συγκρίνουμε κάποιες άλλες εποχές, δηλαδή με πέρυσι, γιατί τέτοια εποχή ήταν ανοιχτά και πέρυσι. Σωστά. Πώς είναι η κατάσταση με πέρυσι? Κοιτάξτε, θεωρώ το κλίμα είναι καλύτερο φέτος, λόγω ότι έχουμε πιο πολλές ελευθερίες. Το κλίμα. Το κλίμα. Αλλά το οικονομικό σκέλος και η ρευστότητα που έχει ο κάθε πολίτης είναι σε χειρότερη φάση. Το ταμείο δηλαδή. Το ταμείο. Το πιο απλό. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν το ταμείο είναι μείον και όταν ο χειμώνας που πέρασε με ένα ρεύμα που είχε φτάσει πραγματικά σε εξωφρενικά επίπεδα και για τις επιχειρήσεις που το νιώσαν πάρα πολύ καλά, αλλά και για τους απλούς πολίτες σε ένα απλό συμβατικό σπίτι με την οικογένειά τους, καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό θα φανεί στην τοπική αγορά και σε όλη την οικονομία της χώρας. Δηλαδή, δηλαδή βιώνετε, νιώθετε, ζείτε ότι έχουμε μείωση της δουλειάς σε σχέση με πέρυσι? Εγώ θεωρώ ότι η μείωση συγκριτικά με πέρυσι, στον υπάρχον μήνα που είμαστε, και ας πούμε για το μήνα Ιούνιο που τέλειωσε ο μήνας Ιούνιος, ήταν από 25 μέχρι 40% πιο κάτω συγκριτικά με πέρυσι. Τόσο μεγάλο ποσοστό. Είναι τεράστιο το ποσοστό. Τεράστιο το ποσοστό. Τεράστιο. Και μιλάμε και είδαμε, κύριε Λάμπρη, και προφανώς τον ορίζετε καλύτερα από μένα, πολλά μαγαζιά στην πόλη του Αγρινίου είτε να κλείνουν, είτε να αλλάζουν ιδιοκτήτη, ή και πολλά και συνοικιακά ακόμη και του κέντρου και περιφερειακά καταστήματα να προσπαθούν να το διώξουν, να διώξουν πάνω την επιχείρηση. Κοιτάξτε, ένας άνθρωπος στην Ελλάδα που είναι ελεύθερος επαγγελματίας περνάει πάρα πολύ δύσκολα τα τελευταία χρόνια, γιατί κάθε εβδομάδα έχει και διαχειρίζεται μια καινούργια πραγματικότητα. Όποιος έχει, από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη επιχείρηση και να έχεις, τα πάγια είναι πάγια. Όταν τα πάγια εκεί που έχεις μάθει να είναι στο 1 ευρώ σου πάνε στα 5 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι υπερβολή. Όταν θες να αυξήσεις τις τιμές σου και αυξάνεις, ενώ είναι να τις αυξήσεις ένα χι ποσοστό, τις αυξάνεις το ελάχιστο, και πάλι ο κόσμος βλέπει ότι δεν έχει ροή και δεν έχει κίνηση, γιατί δεν μπορεί να το υποστηρίξει, καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Άρα είναι λογικό όλο αυτό που γίνεται. Όταν ανεβαίνει το ρεύμα επί 5 ή επί 8, καταλαβαίνετε ότι όλες οι επιχειρήσεις έχουν πρόβλημα. Και το άλλο τεράστιο πρόβλημα είναι ότι όλες οι τράπεζες δεν βοηθούν καμία μικρομεσαία επιχείρηση και βοηθάνε μόνο κάποιους πάρα πολύ μεγάλους που είναι στο χώρο της Ελλάδας, σε συγκεκριμένες θέσεις και εταιρείες. Οπότε αν δεν υπάρξει ρευστότητα και από τις τράπεζες, όλο αυτό δημιουργεί ένα κλίμα αρνητικό. Αυτό το είχατε επισημάνει και το 2020, όταν είχαμε κάνει μια παρόμοια συνέντευξη. Τότε βρισκόμασταν στην καρδιά της πανδημίας, είχαμε ένα νέο lockdown την περίοδο εκείνη. Σε ό,τι αφορά τις τράπεζες, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν άλλαξε κάτι και ούτε πρόκειται να αλλάξει. Σωστά, γιατί οι τράπεζες είναι ένα αναγκαίο κακό. Δηλαδή, αν θες να προχωρήσεις και θες να ασχοληθείς με το επιχειρήν, πρέπει να είσαι συνεργάτης με τις τράπεζες. Οι τράπεζες το μόνο που θέλουν είναι να έχουν το δικό τους κομμάτι εξασφαλισμένο και δεν μπορούν να καταλάβουν ούτε να κάτσουν να ασχοληθούν με καμία επιχείρηση. Ναι, τώρα, επειδή είστε χρόνια και εσείς προσωπικά και η οικογένειά σας στον χώρο της εστίασης, μπορούμε να διακινδυνεύσουμε μια πρόβλεψη για το πώς θα πάμε φθινόπωρο και χειμώνα. Όλοι μιλούν για έναν δύσκολο, έναν βαρύ χειμώνα, βαρύ σε ό,τι αφορά και τα οικονομικά. Εσείς το σμίζεστε, το βλέπετε, το παρατηρείτε, το προβλέπετε? Εγώ από την εμπειρία μου και από αυτά που βλέπω στην αγορά αυτή τη στιγμή, λόγω της ασχολίας γύρω από το πιθάρι, γύρω από προμήθειες, γύρω από όλο το οικονομικό περιβάλλον, θεωρώ ότι ο χειμώνας θα είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος χειμώνας.
ίσως ένας από τους πιο δύσκολους χειμώνες που έχουμε ζήσει την τελευταία δεκαετία, λόγω ότι έχουμε ήδη τρομερές αυξήσεις χωρίς να υπάρχει πρόβλημα στα αποθέματα. Το χειμώνα θα έχουμε πρόβλημα στα αποθέματα. Άρα αυτό συνεπάγεται ότι θα υπάρξει μια πάρα πολύ, πάρα πολύ διαφοροποιημένη κατάσταση και ένα οικονομικό περιβάλλον που θα είναι όλα σε μια πάρα πολύ ακριβή τιμή. Πάντως βλέπουμε ότι αυτήν την περίοδο, όπως μας είπατε, υπάρχει αυτή η πτώση, η οποία θεωρώ ότι είναι τεράστια. Ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι τεράστια η πτώση στους τζίρους, στον τζίρο, στην εστίαση. Βλέπουμε όμως τελετές, και όταν λέω τελετές εννοώ ευχάριστες τελετές, γάμους, βαφτίσια. Ναι. Εκεί ο κόσμος πώς λειτουργεί? Δηλαδή είχαμε, τώρα γίνονται οι γάμοι και τα βαφτίσια, κυρίως οι γάμοι βεβαίως, που δεν είχαν γίνει στην πανδημία, έτσι δεν είναι? Σωστά. Όλα αυτά τα event που είχαν ακυρωθεί, είχαν αναβληθεί, γίνονται όλα φέτος. Και φέτος, και θα πιάσει και λίγο από του χρόνου, γιατί και κάποια θα τραβήξει το 23, και το, και το 23. Όλα αυτά τα event πάνε πάρα πολύ καλά. Έχει πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση ο κόσμος και στηρίζει αυτά τα event, γιατί είναι για μια ημέρα γιορτής, για μια ημέρα χαράς. Όπως και να ξέρετε ότι για την περιοχή του Αγρινίου η βιομηχανία των γάμων, γιατί είναι βιομηχανία πλέον, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, θεωρώ ότι το Αγρίνιο συντηρείται από όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Από τους γάμους, λέτε? Ναι. Γιατί υπάρχει και ένα μεγάλο πρόβλημα που πάλι κλείνουν κάποια καταστήματα στο λιανεμπόριο και όλο αυτό που αποδυναμώνει την πόλη, κατά την προσωπική μου άποψη, φυσικά. Οπότε θεωρώ ότι οι γάμοι και όλα αυτά τα event στηρίζουν την τοπική οικονομία και φέρνουν ξένο κόσμο στην πόλη και παραμένει ζωντανή Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Μάλιστα. Ωραία, θα έχουμε την δυνατότητα να τα πούμε και αυτά. Ελπίζουμε, τώρα ευχές κάνουμε, δεν ξέρω κατά πόσον αυτές οι ευχές μπορούν να διατυπωθούν εδώ, για να πάμε λίγο καλύτερα, τουλάχιστον να έχουμε μια αισιοδοξία. Πάμε λοιπόν στο κτήμα Πιθάρι, 10 χρόνια Lake Party, να ξαναγυρίσουμε κάποια χρόνια πίσω, να θυμηθούμε, κύριε Λάμπρη, πώς ξεκίνησε αυτό και πώς γιγαντώθηκε στο διάβα του χρόνου. Ναι, φυσικά. Όλο αυτό ξεκίνησε το 2011. Ξεκίνησαν ένα απλό πάρτι μεταξύ φίλων. Το ένα απλό πάρτι μεταξύ φίλων είχε μια τεράστια προσέλευση. Είπαμε κάτι καλό γίνεται εδώ και ότι ο κόσμος το περιμένει και το ζητούσε και το ξαναζητούσε και το ξαναζητούσε. Οπότε την επόμενη χρονιά το κάναμε λίγο πιο οργανωμένο. Είδαμε ακόμα μεγαλύτερη προσέλευση. Κάθε χρόνο το κάναμε ακόμα λίγο πιο οργανωμένο. Παίρναμε και ένα απόϊχο και ένα feedback από τον κόσμο. Τι άλλο θα θέλατε να δείτε στο Lake Party, τι άλλο θέλετε να ενσωματώσουμε. Ο κόσμος ζήταγε ακόμα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής σκηνής. Οπότε κάθε χρόνο προσπαθούσαμε να φέρουμε και κάποιο μεγάλο όνομα από τον καλλιτεχνικό χώρο και καταλήξαμε και φτάσαμε στα 10 χρόνια Lake Party. Και να τονίσουμε ότι αυτό το Lake Party, αυτός ο μουσικός πολιτιστικός, εγώ θα έλεγα, θεσμός που δημιουργήθηκε εκεί στις όχθες της Τριχονίδας, γεννήθηκε και γιγαντώθηκε στα χρόνια της κρίσης. Σωστά. Της οικονομικής κρίσης. Πράγμα που σημαίνει ότι είχε όλες εκείνες τις προοπτικές ως σπέρμα, δηλαδή, για να έχουμε αυτό το οποίο βλέπουμε και το βιώνουμε τώρα. Κοιτάξτε, η άποψή μου είναι ότι στο ελεύθερο επάγγελμα και γενικά σε ό,τι κάνεις, η μεγαλύτερη συμβουλή που μπορεί να σου δώσει κάποιος είναι να μάθεις να προσαρμόζεις την εκάστοτε οικονομική περίοδο και κατάσταση. Οπότε το Lake Party έμαθε να προσαρμόζεται, άρχισε χωρίς είσοδο, το έμαθε ο κόσμος στο Lake Party, το αγάπησε. Μετά από κάποιο σημείο, για να έρθουν ακόμα μεγαλύτερα ονόματα, μπήκε κάποια είσοδο στο Lake Party και έχουμε φτάσει μέχρι σήμερα. Οπότε θεωρούμε, όταν έχεις ένα προϊόν που είναι σε μια πάρα πολύ ελκυστική τιμή και είναι τίμιο προς τον κόσμο, ο κόσμος το υποστηρίζει και το στηρίζει πάρα πολύ και το δείχνει έμπρακτα αυτό με την κίνησή του, ότι κάθε χρόνο είναι εκεί και κάθε χρόνο είναι και περισσότερος κόσμος. Επειδή γνωρίζω ότι έχετε και επαφές και με καλλιτέχνες και συνεργάζεστε και με κορυφαίους διοργανωτές τέτοιων event, τι λένε για το Lake Party? Κοιτάξτε, και οι καλλιτέχνες και όσοι έχουν περάσει από την παραγωγή του Lake Party και το έχουν βιώσει και το έχουν δει, είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι.
είναι η φιλοξενία που παρέχουμε και όλο το στήσιμο που κάνουμε, θεωρώ ότι τους εντυπωσιάζει και μένουν, με τα καλύτερα λόγια. Ας πούμε ότι ο Βασίλης Παπακοσταντίνο μας έχει πει ότι ήταν μία από τις τρεις καλύτερες συναυλίες που έχει κάνει στην καριέρα του. Και το κανάλι του, το official page του Βασίλη Παπακοσταντίνου, παίζει μόνιμα Lake Party. Που είναι ένας καλλιτέχνης που είναι θρύλος για μένα. Και βεβαίως αυτό το αποδεικνύει και το βάρος, το καλλιτεχνικό των ονομάτων που, που έρχονται. Σωστά. Τώρα, πρώτη μέρα είπαμε Γιάννης Χαρούλης. Σωστά. Έχει επιλέξει ένα τραγούδι ο Νίκος. Να το ακούσουμε. Πάρα πολύ ωραία. 25 Αυγούστου λοιπόν ο Γιάννης Χαρούλης στο κτήμα Πιθάρι, πρώτη μέρα του Lake Party. Να ρωτήσω, κύριε Λάμπρη, τι σημαίνει στο Γιώργο, όχι στον Λάμπρη με το Πιθάρι, αλλά τι σημαίνει στο Γιώργο η παρουσία τέτοιων ονομάτων στο Lake Party? Σίγουρα η παρουσία τέτοιων ονομάτων στο Lake Party είναι μια τεράστια τιμή προς το πρόσωπό μου που με εμπιστεύονται και θέλουν να συμμετέχουν στο φεστιβάλ που έχουμε δημιουργήσει. Η ανταπόδοση όλη αυτή μεταφράζεται μέσα από, από πάρα πολύ σκληρή δουλειά και από πάρα πολύ οργάνωση, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι της λεπτομέρειας και είναι τεράστια ονόματα, ειδικά τα φετινά που έρχονται, και πιστέψτε με, δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη τους. Όπως και για να σε επιλέξει ένα τόσο μεγάλο όνομα όπως είναι και ο Γιάννης Χαρούλης αλλά και ο Γιώργος Μαζονάκης, σίγουρα θέλουν κάποια επίπεδα ασφαλείας για να ξέρουν ότι θα έρθουν σε ένα χώρο που θα είναι ωραίος, ότι θα έρθουν σε ένα χώρο που θα είναι πάρα πολύ οργανωμένος στο κομμάτι του stage, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτούς για να φανεί σωστά η δουλειά τους. Και μετά το πιο βασικό από όλα, γιατί και οι καλλιτέχνες και το Lake Party χωρίς τον κόσμο δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Ωραία. Είπαμε Γιάννης Χαρούλης 25 Αυγούστου, Γιώργος Μαζονάκης 26 Αυγούστου. Τώρα πάμε να μιλήσουμε για τα πρακτικά θέματα, εισιτήρια, μετακινήσεις και ό,τι άλλο. Τέλεια. Η προπόληση εισιτηρίων άρχισε σήμερα. Θα προτείνω στον κόσμο να κοιτάξει αν θέλει να προμηθευτεί τα εισιτήρια που έχουμε βάλει προσφορά ένα ημέρα, όσο το δυνατόν για άμεσα, γιατί έχουμε φτάσει στο 80% πώλησης. Δηλαδή έχουν μείνει ελάχιστα ακόμα εισιτήρια προσφοράς στα καταστήματα Γερμανός, στα καταστήματα Πιθάρι, και όποιος θέλει να προμηθευτεί μέσω του Viva, μπαίνει στο viva.gr και προμηθεύεται online το εισιτήριό του. Αυτό το εισιτήριο προσφοράς πόσο είναι η τιμή του? Αυτό είναι 5 ευρώ ένα ημέρα. 5 ευρώ για την ημέρα του Γιάννη του Χαρούλη και 5 ευρώ για τον Γιώργο το Μαζονάκη. Αυτά όμως δεν είναι άπειρα, έτσι δεν είναι? Όχι, αυτά είναι 500 ευρώ, 500 εισιτήρια ένα ημέρα. Ανά ημέρα. Σωστά. Δηλαδή είναι τα πρώτα 500 για κάθε ημέρα. Σωστά. Και από εκεί και μετά. Από εκεί και μετά, η μεγάλη προσφορά είναι το διήμερο εισιτήριο. Θα έχουμε προπόληση σε σημεία της πώλησης ή μόνο στο Πιθάρι και στο... Πιθάρι, Γερμανός και στο Viva. Και στο Viva. Σωστά. Πουθενά άλλου, γιατί είχαμε δει κάποια στιγμή να έχουμε προπόληση και στους πεζοδρόμους. Ναι, αυτό το κάνουμε τελευταία εβδομάδα. Αλλά ίσως υπάρξει και κάποια άλλα σημεία προπόλησης βάσει του ενδιαφέρον ανά περιοχή που μας ζητάει. Που θα ενημερωθείτε για τα πάντα από το lakeparty.gr. Ωραία. Οι τιμές τώρα. Οι τιμές τώρα, πάρα πολύ συμφέρον για τον κόσμο. Μόλις τελειώσουν οι προσφορές, είναι το διήμερο εισιτήριο που είναι στα 22 ευρώ. 22 ευρώ για ένα διήμερο εισιτήριο μεταφράζεται σε 11 ευρώ ανά ημέρα, που για αυτά τα ονόματα που φέρνουμε είναι μια εξαιρετική τιμή, θεωρώ. Μεμονωμένα τώρα για τις 25 Αυγούστου για το Γιάννη Χαρούλη, η προπόληση εισιτηρίων θα είναι στα 12 ευρώ και η γενική είσοδο τελευταία μέρα στο ταμείο στο Lake Party θα είναι στα 15 ευρώ, όποιος θέλει και έρθει τελευταία στιγμή. Και για το Γιώργο Μαζονάκη η προπόληση εισιτηρίων είναι στα 15 ευρώ η προπόληση και 18 ευρώ όποιος έρθει την τελευταία μέρα στο χώρο του Lake Party. Τώρα και για τη μετακίνηση. Για τη μετακίνηση. Κυρίως των εφήβων, των νεαρών. Εντάξει, είναι ο καθένας πόσο αισθάνεται. Μπορεί κάποιος να είναι 50 χρόνια να αισθάνεται έφηβος. Οπότε εμείς προτείνουμε τα αστικά κτέλ, τα αστικά λεωφορεία, για να έρθει ο κόσμος και με ασφάλεια, αλλά και όσο το δυνατόν πιο άμεσα και πιο γρήγορα και χωρίς καμία ταλαιπωρία. Οπότε τα αστικά κτέλ θα ενημερωθείτε από το lakepark.gr για τα δρομολόγια και για την
και για την ώρα που θα έρθουν, αλλά και την ώρα που θα φύγουν μετά τα λεωφορεία από το Lake Party. Σε κάθε περίπτωση να τονίσουμε ότι στην σελίδα στο lakeparty.gr, έτσι δεν είναι, μπορεί ο καθένας να, και η καθεμιά να πληροφορηθεί για οτιδήποτε. Εκεί υπάρχουν πληροφορίες που λύνουν κάθε απορία. Όπως είμαστε και πάρα πολύ θετικοί, αν κάποιος θέλει να εντάξει και κάποια δραστηριότητα στο Lake Party, να μας στείλει ένα mail, να μας στείλει την πρότασή του ή τη σκέψη του και να μπορούμε να τη διαχειριστούμε και να την κουβεντιάσουμε. Ωραία, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι καλή επιτυχία. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Η οποία είναι δεδομένη, αλλά εμείς θέλουμε και το κάτι παραπάνω κάθε χρονιά. Τέλεια. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.